Όταν οι τρεις μάγοι έφτασαν εις τα Ιεροσόλυμα έπειτα από ένα κοπιοδέστατο ταξίδι, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, την 22η μελέτη του που υπάρχει στα πνευματικά γυμνάσματα, αντιμετώπισαν τρεις μεγάλους κινδύνους και τρεις μεγάλες δυσκολίες. Η πρώτη ήταν ότι δεν φαινόταν πλέον ο αστέρας, ο οποίος είχε ξεκινήσει μαζί τους από την Περσία και τους συνόδευε και τους οδηγούσε. Δεύτερον, ταράχθηκε όλη η πόλη όταν έμαθαν το νέο ότι ήρθαν τρεις σοφοί και μεγιστάνες από την Περσία και ζητούν τον νεογέννητο τεχθέντα βασιλέα. Τον νεογέννητο βασιλέα, τον αναμενόμενο Μεσσία. Και τρίτον, εταράχθη ο ίδιος ο αιμοβόρος βασιλέας, ο Ηρώδης, ο οποίος μετά από λίγο θα σφάξει τα Άγια 14.000 νήπια, τον οποίο τη μνήμη επιτελούμε σήμερα. Όμως οι τρεις αυτοί μάγοι δεν τελείασαν, δεν μικροψύχησαν, δεν σταμάτησαν να προσπαθούν να έβρουν τον Μεσσία Χριστό τον Νεογέννητο και δεν διστάζουν ότις μακαρίας, ακακίας και πραότητος και απλότητος να πάνε στους σοφούς της Ιερουσαλήμ, στους γνώστες, στους αρχιερείς, αλλά και στον ίδιο τον βασιλέα, τον αιμοβόρο, τον Ηρώδη, και να αναζητήσουν και να μάθουν πού ο Χριστός γεννάται. Και πράγματι πληροφορούνται σωστά. Είναι θαυμαστό, λέει ο Άγιος Νικόδημος, και εμείς που μοιάζουμε με τους μάγους, γιατί ξεκινήσαμε μια οδηπορία κοπιοδεστάτη προς τον Θεό. Τι θαυμαστό είναι αν ακολουθούμε αυτή την πορεία και τον Ιησού Χριστό με ευκολία. Το θαυμαστό είναι να ακολουθείς και να αναζητείς τον Χριστό όταν υπάρχουν δυσκολίες. Να τον ακολουθείς όχι μόνο όταν πηγαίνεις στο Θαβόρ για να μεταμορφωθεί, λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος, αλλά και όταν ανεβαίνεις στο Γολγοθά για να σταυρωθεί. Όταν έχεις δηλαδή δυσκολίες, είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές, όταν έχεις πειρασμούς και θλίψεις, είτε από έξω, από ανθρώπους, από περιστάσεις, από καταστάσεις, είτε εσωτερικά, από μέσα σου, πνευματικές ξηρότητες της καρδίας και στέρηση της κατάνοιξης. Η Μεγάλη Ανδρία λέει τότε δοκιμάζεται όταν σε υστερήσει η χάρη του Θεού της γλυκύτητές της και εσύ δεν μικροψυχήσεις καθόλου, όπως ακριβώς και οι τρεις μάγοι δεν μικροψύχησαν μπροστά στις δυσκολίες. Γι' αυτό, αγαπητέ, συνεχίζει ο Άγιος στη μελέτη του αυτή, η οποία είναι αφιερωμένη στους τρεις μάγους, στην οδηπορία και στην προσκύνηση των τριών μάγων. Και εσύ, λέει λοιπόν, αγαπητέ, επειδή και αποφάσισες μια φορά να δουλεύεις τον Θεό, ετοίμασε τον εαυτό σου για να δέχεσαι τους πειρασμούς και να τους υπομένεις με μεγάλη γενεοψυχία, καθώς σε συμβουλεύει το Πνεύμα το Άγιο δια του σοφού Σιράχ λέγον, τέκνον ή προσέρχη δουλεύειν Κυρίω το Θεό, ετοίμασον την ψυχή σου εις πειρασμόν, εύθυνο την καρδία σου και καρτέρισον, και μη σπεύσεις εν καιρό επαγωγής. Είναι από το δεύτερο κεφάλαιο, πρώτο στίχος. Δηλαδή, παιδί μου, λέει ο σοφός Σιράχ, εάν προσήλθες, και πρέπει να προσέλθεις φυσικά, για να δουλεύσεις εις τον Κύριο, να ετοιμάσεις την ψυχή σου για πειρασμό. Να έχεις
πρόθυμη την καρδία σου και υπομονητική, να καρτερίσεις τους πειρασμούς και να μην σπεύσεις να απομακρυνθείς από τον Κύριο στον καιρό των δυσκολιών, μη σπεύσεις εν καιρό επαγωγής. Όπως και οι τρεις μάγοι δεν άφησαν το έργο παρόλο στις τεράστιες δυσκολίες, παρόλο το ότι ήταν ξένοι μέσα σε ένα ξένο κράτος και είχαν απέναντί τους έναν αιμοβόρο και εχθρικό βασιλέα. Να γνωρίζεις ότι ευθύς όπου αρχίσεις να ακολουθείς τους ουράνιους φωτισμούς και τις θεϊκές ελάμψεις, όπου ο Θεός θέλησε να σου εμφανίσει νερό στην καρδία σου, ευθύς όπου αρχίσεις να περιπατείς τη στράτα των εντολών του Κυρίου και να αγωνιστείς για την θεάρεστη ζωή, και μάλιστα εάν αποφασίσεις να υπάγεις σε κάποιο ήσυχο τόπο και να γίνεις μοναχός, να γίνεις καλόγερος, τότε βέβαια θα σηκωθεί εναντίον σου, θα επαναστατήσει εναντίον σου και θα κινηθεί εναντίον σου ο Ηρώδης, δηλαδή το φρόνημα της σαρκός. Επειδή Ηρώδης ερμηνεύεται δερμάτινος, αυτό θα πει λέξη Ηρώδης, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος. Η σάρκα λοιπόν θα επαναστατήσει εναντίον σου. Τότε επίσης θα ταραχθεί εναντίον σου ο διάβολος και μαζί με τον διάβολο θα ταραχθεί και όλη η πόλη, όπως συνέβη με τους τρεις μάγους. Δηλαδή θα ταραχθεί όλος ο κόσμος. Τότε θα επαναστατήσουν, θα σηκωθούν όρθιοι εναντίον σου οι γονείς σου, όταν θα αποφασίσεις να ακολουθήσεις τον Χριστό. Και μάλιστα αν θελήσεις να τον ακολουθήσεις με μια πλήρη και ολοκληρωτική αφιέρωση, ή αν θελήσεις να γίνεις μοναχός, τότε θα σηκωθούν εναντίον σου οι συγγενείς σου, οι γονείς σου, οι φίλοι σου, οι συμπατριώτες σου, οι γνώριμοι σου, και θα σου λένε ότι είναι πολύ και μεγάλο εκείνο που ζητάς να κάνεις, ότι δεν θα μπορέσεις να βαστάξεις του σκόπου της καλλιεργικής ζωής και ότι θα γίνεις αιτία να σε κατηγορεί ο καθένας και να λέει πως είσαι υπερήφανος και ότι θέλεις να γιάσεις τάχα μόνο εσύ, ότι είσαι υποκριτής, απέδευτος και απολύτευτος άνθρωπος, ακοινώνητος δηλαδή, που δεν θέλεις να πολιτεύεσαι μεταξύ των ανθρώπων, και αμόρφωτος και αστοιχείωτος και άλλα παρόμοια. Και αυτά όλα θα τα υποκινήσει ο μισόκαλος διάβολος για να σε εμποδίσει από το δρόμο της σωτηρίας σου. Αλλά εσύ αδελφέ, μιμήσου τους χαριτωμένους εκείνους μάγους και μην δώσεις τελείως ακρόαση, μην ακούς καθόλου σε όλα αυτά τα λόγια, ούτε να εμποδιστείς, ούτε να ανασταλεί η απόφασή σου και να μην θελήσεις να την ολοκληρώσεις. Αλλά εδώ πρέπει να φανεί η σταθερότητα και η μεγαλοψυχία σου. Όδε στην η επιμονή και η πίστη. Εδώ πρέπει να σήξεις δυνατά την καρδία σου και να τη σκληρύνεις, ώστε να μην συμπονέσεις ούτε στα δάκρυα των γονέων σου, ούτε στους θρήνους των συγγενών σου, ούτε στις παρακινήσεις των φίλων σου. Όπως άλλωστε είπε και ο Κύριος, άφες τους νεκρούς, θάψε τους αυτούς νεκρούς. Όπως είπε σε εκείνον τον άνθρωπο που ήθελε να τον ακολουθήσει μεν, αλλά ζητούσε προηγουμένως να υπάγει στο σπίτι του να θάψει τον πατέρα του. Να σφίξεις λοιπόν δυνατά την καρδιά σου και να μην συμπονέσεις ούτε στα δάκρυα, ούτε στους θρήνους των συγγενών σου, των γονέων σου, ούτε στις παρακινήσεις των φίλων σου, αλλά να θεωρήσεις, όπως και είναι αλήθεια, ότι αυτοί όλοι είναι οι πρώτοι σου εχθροί,
όπως λέγει και ο ίδιος ο Κύριος, και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Οι πρώτοι που θα αντιδράσουν και θα σου επιτεθούν στην καλή σου απόφαση να ακολουθήσεις τον Κύριο και να αφιερωθείς Αυτόν, θα είναι οι άνθρωποι του σπιτιού σου. Γιατί αν ο λίγο αφήσεις την καρδία σου να αμαλακωθείς αυτά και αρχίσεις να επηρεάζεσαι και να υποχωρείς στις γνώμες τους και στις θεωρήσεις τους, ευθύς θα σε νικήσει ο κόσμος και ο διάβολος και θα σε εμποδίσει από τη σωτηρία της ψυχής σου. Εδώ πρέπει να μεταχειριστείς σπαθί. Σπαθί για να κόψεις κάθε προσπάθεια του κόσμου, κάθε προσκόλληση δηλαδή στον κόσμο και στα του κόσμου και στα της σαρκός και των ειδονών, και να μην δηλιάσεις καθόλου, αλλά ελπίζοντας μόνο στη βοήθεια του Θεού που σε προσκαλεί να με δεις γύρω σου, όπως ο Λότ, ο οποίος ακολούθησε πιστά την εντολή του Κυρίου και δεν κοίταξε γύρω του ούτε πίσω του, αλλά βλέπε μόνο μπροστά σου, έως ότου να φύγεις και να γλιτώσεις από τον κόσμο, σαν από άλλη πεντάπολη, όπως έφυγε από τα Σόδωμα και τα Γόμορα ο Λότ και σώθηκε. Σώζον σώζε την σε αυτού ψυχή. Μη περιβλέψεις εις τα οπίσω, μη δες της εν πάση την περιχώρω, εις το όρος σώζου, μήποτε συμπαραληφθείς. Εάν θέλεις να σωθείς, να σώσεις την ψυχή σου, από σένα εξαρτάται. Μην κοιτάξεις προς τα πίσω, ούτε να σταθείς στην περίχωρο της πενταπόλεως. Δεν είναι αρκετό να φύγεις από την αμαρτία και από το χώρο της αμαρτίας, αλλά πρέπει να φύγεις και από τα περίχωρα της αμαρτίας, από τα αίτια δηλαδή της αμαρτίας, από κάθε τι που σου θυμίζει την αμαρτία και σε παρακινεί προς αυτήν, από κάθε νοσταλγική ανάμνηση της αμαρτίας. Να φύγεις εις το όρος, εις τον Χριστό δηλαδή, και εκεί θα σωθείς. Γιατί διαφορετικά θα συμπαραληφθείς, κινδυνεύεις να αρπαγείς και εσύ εις την αιώνια απώλεια μαζί με τους Σοδομίτες. Και στην οδηπορία που διάλεξες να κάνεις, μη θέλεις να συμβουλεύεσαι άλλον παρά τις Άγιες Γραφές, τους Θεοφόρους Πατέρες και τον κατά τας Γραφάς συμβουλεύοντά σε πνευματικό σου, ο οποίος είναι εις τόπον Θεού. Αυτούς να συμβουλεύεσαι, τα Άγια Βιβλία, τους Άγιους Πατέρες, την Αγία Γραφή και τον διακριτικό πνευματικό σου. Διότι διαφορετικά, εάν εσύ θέλεις να ζυγιάζεις, να υπολογίζεις και να λαμβάνεις σοβαρά υπόψη σου τα λόγια και τις κρίσεις των ανθρώπων και να προσέχεις τις αντιρρήσεις και στις αρέσκειες του κόσμου και να φοβάσαι και αν φοβάσαι εκείνα που έχει να πει ο ένας και ο άλλος, τότε πρέπει να είσαι βέβαιος ότι ποτέ δεν θα ολοκληρώσεις κανένα καλό, ούτε θα μπορέσεις ποτέ να βρεις τον Χριστό. Ας ακούσουμε τα λόγια του Αγίου και με αποφασιστικότητα και χωρίς καμία μικροψυχία ας πορευθούμε ακολουθώντας τον Κύριο και έχοντας τη ζωή μας αφιερωμένη ολοκληρωτικά σε Αυτόν, όπως αρμόζει σε κάθε πιστό, σε κάθε χριστιανό, για να αξιωθούμε και της Βασιλείας του Θεού. Το δέθω ημοδόξα πάντοτε, νύν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.